για να δούμε και τις σημαντικές συναντήσεις που έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αλλά Γιάννη κυρίως και τις εκτιμήσεις που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης. Καλησπέρα, Αδριάννα, από την Αμερικανική Πρωτεύουσα. Στην κυβέρνηση, λοιπόν, επισημαίνω ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στο Λευκό Οίκο πήγε καλά για τρεις συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί επιβεβαιώθηκε το ήδη εξαιρετικό κλίμα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Δεύτερον, για τις δημόσιες τοποθετήσεις που είδαμε και στο βίντεο του Αμερικανού Προέδρου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα θετικές, όπως λένε στην κυβέρνηση. Και τρίτον, πως μετά την ενημέρωση, γιατί μετά την ενημέρωση που παρήχε ο κ. Μητσοτάκης στον κύριο Τραμπ, έγινε κατανοητό, έγινε καλύτερα κατανοητό στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής Ανατολικής Μεσογείου και βεβαίως ο κρίσιμος ρόλος που επιτελεί η χώρα μας μέσα σε αυτή την ταραγμένη γειτονιά. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η ελληνική πλευρά στέκεται ιδιαίτερα στην απάντηση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε σχετική ερώτηση για το τουρκολιβικό σύμφωνο, για τις εξελίξεις, μάλλον καλύτερα στη Λιβύη, αλλά και για τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, κύριος Τραμπ, σημείωσε αυτό, ότι μιλάει με τον Πρόεδρο Ερντογάν για το συγκεκριμένο θέμα και πως η θέση της Αμερικής πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ξεκάθαρη. Θυμίζω την ανακοίνωση του State Department επ' αυτού. Τώρα, η δεύτερη μέρα, η σημερινή μέρα λοιπόν του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον άρχισε από το Καπιτόλιο, όπου αρχικά επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Γερουσία και συναντήθηκε με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Αμέσως μετά είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, την κυρία Πελώση. Εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέπτυξε τη θέση της χώρας μας για τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και ενημέρωσε για το μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη. Αυτή την ώρα, στο χώρο που βρισκόμαστε, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός παρακάθεται σε γεύμα το οποίο παραθέτουν, το οποίο οργανώνουν ομογενείς της πόλης. Μάλιστα, πριν από λίγο, μιλώντας σε ένα σύντομο χαιρετισμό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν ήρθε στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, για να μιλήσει μόνο για τα προβλήματα και να θέσει μόνο τα προβλήματα της Ελλάδας. Αυτό το κάνουμε, είπε χαρακτηριστικά, σε ό,τι να κάνει με τις τουρκικές προκλήσεις και τις αντιμετωπίζουμε με ξεκάθαρο τρόπο. Όμως, ήρθαμε εδώ, είπε ο Πρωθυπουργός, για να δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε περιφερειακή δύναμη στην περιοχή μας και ότι έχουμε γνώμη και άποψη για όλα τα ζητήματα. Κλείνοντας, να σου πω ότι μεγάλο ενδιαφέρον, Ανδριάννα, παρουσιάζει η δεξίωση που παραθέτει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μάικλ Πένς, και ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Πομπέο, προς τιμή της ελληνικής αποστολής ξημερώματα ώρα Ελλάδος, όπου αναμένεται, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, να υπάρξουν και σύντομες τοποθετήσεις των υψηλόβαθμων αμερικανικών κυβερνητικών αξιωματούχων. Ενώ πρέπει να σου πω ότι τα αποτελέσματα του σημερινού του ταξιδιού αυτών των ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες του κ. Μητσοτάκη, αλλά και συνολικά η πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η κυβέρνηση, η αρχική της κυβέρνησης που ακολουθεί, θα τεθεί επιτάπητος στις συναντήσεις που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης ακριβώς αμέσως μετά την επιστροφή του από την Αμερική, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, όπου πρώτος στο κατόφλι της Βουλής θα περάσει στις 12 ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Να σημειώσουμε ότι οι συναντήσεις όλες θα γίνουν στη Βουλή, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν στις 12 θα γίνει η συνάντηση. Στη μία η κυρία Φόφη Γεννηματά, στις 5 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, στις 6 ο κύριος Βαρουφάκης, ο γραμματέας μέρας 25, και θα κλείσει αυτός ο κύκλος των επαφών με τη συνάντηση με τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, τη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τρουπή, και να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τη συνάντησή τους. I congratulate the Prime Minister on his successes. I also congratulate him on the economic success of Greece. Working together, our two nations can promote prosperity globally, security and stability. At a time of great turbulence in our part of the world, you can always count on Greece as a credible and reliable.